Το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από υγειονομικούς υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε αναγκαστική αργία γιατί δεν δέχθηκαν τον εμβολιασμό τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του Πρωθυπουργού έγιναν προσαγωγές. Κάποιοι μιλούν για 50 άτομα, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη Γαδά. Στο ProNewGR δημοσιεύουμε αποκλειστική φωτογραφία ντοκουμέντο από τη Γαδά, όπου έχουν προσαχθεί οι υγειονομικοί που διαμαρτύρονται γιατί τέθηκαν σε αναγκαστική αργία, καθώς δεν δέχονταν τον εμποτισμό τους, όπως έχουν το δικαίωμα από το Σύνταγμα, με το σκεύασμα που ευρέως είναι γνωστό ως εμβόλιο κατά του COVID-19. Μετά την προσαγωγή τους, τους παίρνουν αποτυπώματα και τους ανοίγουν φάκελο. Για άλλη μια φορά ο αξιωματικός, ο οποίος προφανώς κάνει τη δουλειά του, μας ενημέρωσε ότι θα αναχωρήσουμε άμεσα ή θα κάνουν σύλληψη. Του είπα ότι δεν έχουν εντολή από εισαγγελέα να κάνουν σύλληψη. Η ειρηνική διαδήλωση, η οποία δεν κλείνει τον δρόμο, αφού τους ενημερώσαμε εξ αρχής τι είμαστε, ποιοι είμαστε, τι θα κάνουμε και πότε θα φύγουμε, είναι παράνομο. Υπεράνω του Συντάγματος και του νόμου δεν είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Προσεχώς θα αναχωρήσουμε. Προσεχώς, μέχρι τότε θα πούμε τα συμφήματά μας. Είναι κοντά στο σπίτι σας να μείνετε, να πάμε για δουλειά. Χρόνια πολλά, η κάλπη είναι κοντά.